Πάμε τώρα στο γεωπολιτικό πεδίο. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, μετά από πολύ καιρό, και έχουμε ένα ευρύ πλαίσιο, διότι είναι όλα μέσα, με επίκεντρο φυσικά, το έχουν ξεχάσει νομίζετε, το τι γίνεται στην Ουκρανία, που ενσκύπτει βαρύτατος χειμώνας, και φυσικά η Ουκρανία, ή για να είμαι ακριβής, μετά την Ουκρανία τίποτα γεωπολιτικά δεν είναι το ίδιο σε όλο τον πλανήτη, και αυτό το βλέπουμε ακόμη και στη Μεσόγειο. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στη Κρήτη, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε, και στο Βερολίνο άκουσα προηγουμένως ότι μας ακούνε και χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Κύριε Λουκόπουλε, είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι πάμε σε μια τροποντινά ανακοχή, σιωπηρός δηλαδή παύση των εχθροπραξιών με αφορμή το χειμώνα και βλέπουμε, ή από αυτούς που πιστεύουν ότι γενικώς κολλάνε οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο, αλλά δεν βλέπουμε, θα δούμε μετά την άνοιξη νέο κύκλο? Το ένα, κύριε Σαχίνη, μπορεί να φέρει το άλλο. Δηλαδή, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο έδαφος από τον καιρό, πώς αλλάζει τα χαρακτηριστικά, η κόπωση η οποία έχει επέλθει, οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν, η αντικειμενική σκοπή, η πολιτική αντικειμενική σκοπή που έχει κάθε πλευρά, μας δείχνουν, και αυτό το έχω εκθέσει, ξέρετε, μερικές φορές μπορεί να πέσω έξω, αλλά τολμώ να εκθέτω την εκτίμησή μου, και το ξέρετε αυτό και το έχουμε συζητήσει, δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια στατικότητα σε αυτόν τον οποίο ονομάζουμε, είναι και πόλεμος, αλλά ονομάζουμε αυτή τη στιγμή εξέλιξη του Ουκρανικού πολέμου ή του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν το ένα φέρει το άλλο. Εδώ θέλω να σας πω όμως ότι μετά την ανάκτηση, και δεν λέω σκοπή μας, δεν χρησιμοποιώ τον όρο ανακατάληψη, την ανάκτηση της Χερσόνας, τη μεγαλύτερη πόλη που είχαν οι Ρώσοι, και την απαγκίστρωση των Ρώσων πίσω, οι Ρώσοι έχουν ως σκοπό, ο πρώτος στρατηγικός σκοπός είναι να σταθεροποιήσουν τα εδαφικά κέρδη τα οποία έχουν μέχρι στιγμής στην Ουκρανία, και είναι περίπου στο 20% της επικράτειας. Δηλαδή μπροστά από την Κριμαία μέχρι την ανατολική όχθη του Ντνίπερου, Μελιτούπολη, Μαριούπολη, διάδρομος Ντόνμπας, και φτάνει στη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι, βέβαια έχει σταματήσει εδώ και κάποιες μέρες με τις πυραυλικές προσβολές, να καταρρεύσει τελείως η ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας και να κάμψει την αντίσταση τόσο της πολιτικής ηγεσίας στο Κίεβο όσο και του Ουκρανικού λαού προς αντίσταση. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία. Συν το ότι γίνονται κάποιες μάχες, κυρίως γίνονται στο Μπαχμούτ, και γίνονται εκεί μάχες μισθοφόρων της Βάγνερ εναντίον Ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίοι ενισχύονται, όπως τους λένε, από εθελοντές Πολωνούς, Γεωργιανούς κτλ. Και μπορεί να έχει και Βρετάνους. Εκεί είμαστε τώρα, και εφόσον διαπιστώνεται, και θα το κλείσω εδώ, εφόσον διαπιστώνεται ότι το κόστος συνεχίσεως του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιασδήποτε παραχωρήσεις, και παραχωρήσεις θα πρέπει να κάνει οπωσδήποτε και η Ρωσία, μην πιέζουμε μόνο την Ουκρανία, αυτό θα μας φέρει, θα τους φέρει σε πιο κοντά, ή τουλάχιστον να διαμορφωθεί το πλαίσιο. Απλούστατα, προς επίρρωση αυτό που είπατε, και σας λέω, είναι συνδυασμός των δύο ερωτημάτων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μακ Μίλεϊ, είπε ότι ας πάρουμε αυτή την ευκαιρία της παύσεως των μεγάλων εχθροπραξιών ή των μείζων επιχειρήσεων, για να μπορέσουμε να βρούμε ένα πλαίσιο σε πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός και ανακοχής, όπως πολύ σωστά το θέσατε. Άρα κύριε Λουκόπουλε, για να πάμε και σε ένα πιο μεγάλο γεωπολιτικό κάδρο, διότι δια αντιπροσώπων γίνεται από τη μία πλευρά η μάχη και από την άλλη διαμισθοφόρων και επιστρατεύσεων. Στο μεγάλο γεωπολιτικό κάδρο, οι Αμερικανοί αυτό που θέλουν να πάρουν, το λέω έτσι σχηματικά, το έχουν πάρει. Έχουν την απόλυτη σχάση της υπόλοιπης Ευρώπης από τη Ρωσία, και ενεργειακά και οικονομικά, και πάει λέγοντας.
Οι Ρώσοι, από ό,τι μου λέτε, έχουν καταλάβει 20% των εδαφών της Ουκρανίας και μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες χώρες σε έκταση στον ευρωπαϊκό χώρο, την Ουκρανία. Θα λέγαμε η μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη, για να μην ξεχνιόμαστε. Οι Ουκρανοί έχουν καταστροφή υποδομών, έχουν το εύσημο της αντίστασης και της ανακατάληψης κάποιων επανάκτης, όπως είπατε εσείς, χώρων. Ουσιαστικά εδώ είμαστε σε ένα σημείο που μπορεί να είναι ένα παράθυρο όπου όλοι είναι βολεμένοι, είναι έτσι? Δεν θα το έλεγα βολεμένοι, διότι η Ρωσία, να ξεκινήσουμε από εκεί, πίστευε ότι θα κάνει έναν σύντομο νικηφόρο πόλεμο χωρίς μεγάλο κόστος. Υφίσταται πολύ μεγάλο κόστος και στους δύο από τους τρεις πολιτικούς σκοπούς που έθεσε με το διάγγελμά του τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου, έχει αποτύχει. Δηλαδή την αλλαγή της πολιτικής καθεστικής τάξης στο Κίεβο και ταυτόχρονα την αποστρατικοποίηση, όπως έλεγε. Σωστά. Αν θυμάστε, είχε μιλήσει για αποναζιστικοποίηση, αποστρατικοποίηση κτλ. Έχει απελευθερώσει αυτό που λέει, εντός εισαγωγικών το λέει, έχει απελευθερώσει, δηλαδή τις δύο περιφέρειες στο Ντόνμπας, στο 100% το Λουγκάνσκ και γύρω στο 60% το Ντονιέσκ. Και προχωράνε. Γίνονται κάποιες μάχες, όπως σας είπα, στο Μπαχμούτ. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα προχωρήσει. Είμαστε μία, παρόλο ότι είμαστε στο 2022, με τόση τεχνολογία, έχουμε επανέλθει σε ένα στατικό πόλεμο που θυμίζει το ΙΠΡ, θυμίζει τις εκτάσεις της Φλάνδρας και το ΣΟΜ, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έχουμε το πυροβολικό σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα έλεγα ελεύθερα, παρόλο ότι, για να το καταλάβουν, υπάρχει άριο ορολογία, υπάρχει μία, εντός εισαγωγικών το λέω, μονομαχία πυροβολικού αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το θέμα είναι ποιος έχει τα περισσότερα βλήματα. Και ποιος, δηλαδή, καταστρέφει περισσότερο. Και μικρές-μικρές επιθετικές αναγνωρίσεις για να αποκαλύπτεται η διάταξη και να προχωράνε. Το ίδιο είχαν κάνει οι Ουκρανοί βέβαια στο Χάρκοβο. Όμως εδώ θέλω να σας πω, όντως έχουν πετύχει. Η Αμερική δεν είναι μόνο τι έχει κάνει ενεργειακά ή την αποσύνδεση, αν θέλετε, ή την απεξάρτηση. Ας μας βοηθήσει βέβαια και με άλλα θέματα εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, για να είναι απόλυτη η απεξάρτηση, έτσι, από την Ρωσία. Και εννοώ τον East Med ή άλλες, άλλα τέτοια project. Οι Αμερικάνοι έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό και αυτό το οποίο είπε ο Όστιν, ο Υπουργός Άμυνας, τον Απρίλιο, ότι σκοπός μας είναι με τον πόλεμο αυτό να αποδυναμώσουμε για τις επόμενες δεκαετίες τη Ρωσία. Το είχε πει, δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς, το είπε εκεί. Άρα σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν επιτευχθεί, αν θέλουμε να πούμε, οι στόχοι της Αμερικής μέσω του πολέμου της Ουκρανίας. Περί πολέμου πρόκειται, έτσι δεν είναι περί σχόλης. Εκεί είμαστε τώρα. Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, καλημέρα. Στον κύριο Λουκόπουλο θα ήθελα μια ερώτηση. Μεταξύ ενός ισχυρού πόλου από τα δυτικά, και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενός αναδυόμενου πολυπολικού ανατολικά από την άλλη, βλέπει μέλλον σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις ηγεσίες και με αυτές τις πολιτικές? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική ένωση, ως ένωση δηλαδή. Μισό λεπτό, κύριε Λουκόπουλε. Κύριε Λουκόπουλε, μισό λεπτό. Να πω εγώ καταρχάς κάτι στο Γιάννη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μία απόφαση να χαρακτηρίσει τη Ρωσία κράτος που υποθάλπτει την τρομοκρατία. Ο υπεύθυνος Αμερικανός στον ΟΑΣΕ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα εγχωρήσουν σε αυτή την απόφαση. Ας βγάλει τα συμπεράσματα μόνος του, ποιος λειτουργεί βασιλικότερα του βασιλέως. Ελάτε, κύριε Λουκόπουλε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάει τώρα, δυστυχώς το λέω, ένας πρώην φεντεραλιστής, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολιτική ένωση με τη σημασία του όρου ένωση. Ξεκινάμε από εκεί. Θα έλεγα είναι ένα ισχυρό λογιστήριο που αναδιανέμει το ΦΠΑ, αλλά δεν είναι πολιτική ένωση. Η πλαβαρότητα και το άνευρο των δηλώσεων ή των τοποθετήσεων υποδηλώνει αυτό. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας δρόν. Έρχεται τώρα η Αμερική, η οποία, όπως το είδατε, το τονίσατε εσείς προηγουμένως, έχει τη δική της ατζέντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν συμπίπτει, είτε λέγεται Biden, είτε λέγεται Trump, είτε λέγεται Obama, εάν συμπίπτει με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό. Αν δεν συμπίπτει, προχωράει μόνη της. Σε αυτή την περίπτωση,
πέρα από τις οποιασδήποτε, επιτρέψτε μου την έκφραση, λεκτικές τσαχπινιές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Αμερική έχει μπει σε μια διαδικασία, αρέσει δεν αρέσει, και καλυμμένης διαβούλευσης με τους Ρώσους. Από πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται και από τη συνάντηση των δύο αρχηγών των υπηρεσιών πληροφοριών Αμερικής και Ρωσίας στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη νομίζω. Στην Κωνσταντινούπολη, στην έχετε δίκιο, στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, καλεσμένη, ναι, του κυρίου Φιντάν, μάλιστα. Μία παρένθεση να κάνω, το είχε σφυρίξει πριν 4-5 εβδομάδες ο Καλίν αυτό το πράγμα, ναι, ότι αργά ή γρήγορα θα συναντηθούν. Ο Καλίν είναι αυτός που λέμε στην Ελλάδα τα κεντρικά μέσα και κάποιοι αναλυτές ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν, ναι. οπότε είναι ένα αυτό. Το δεύτερο που είναι σημαντικό στοιχείο είναι η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών όταν είχαν πέσει όλοι μαζί εκείνο το βράδυ με τους πυράβλους στο πολωνικό χωριό. Ναι. Η συγκρατημένη αντίδραση μία ώρα μετά την πρώτη αναφορά, νομίζω θυμόμαστε εκείνος ο ταξίαρχος της αεροπορίας του Πενταγώνου τι είπε, ένα, και αμέσως μετά πώς διεξήχθη η όλη στάση. Όταν ο Ζελένσκι στην αιμονή του και στην αμετροέπεια μιλούσε για συλλογική ασφάλεια, μιλούσε για εμπλοκή του ΝΑΤΟ, όχι μόνο ο Ζελένσκι, και η Πολωνία αλλά και κάποιοι Βρετανοί. Όλους αυτούς τους έδεσαν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί όμως που έχουν το σύστημα προστασίας βλημάτων στο θέατρο επιχειρήσεων είχαν πλήρη εικόνα του ραντάρ από που ήρθαν οι πύραυλοι. Και από εκεί και πέρα σίγουρα ο λεγόμενος deconfliction mechanism, δηλαδή ο μηχανισμός αποφυγής σύγκρουσης, τον οποίο έχει και δουλεύει με τη Ρωσία, τους έδωσε τα στοιχεία ότι εμείς δεν ήμασταν και ούτω καθεξής. Θέλω να σας πω, βλέπουμε πως πάω. Και για να απαντήσουμε στο τέλος και να κλείσουμε με τον φίλο μας, υπάρχει ένα πρόβλημα, σημαντικό πρόβλημα ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε λέγεται κυρία Φον ντε Λάιεν, είτε λέγεται Τσαρλ Μισελ, είτε ο κύριος Μπορέλ. Εκτός τούτου υπάρχουν και προβλήματα σοβαρά θεσμικά. Εγώ να πω ότι σήμερα ξεκίνησε η επίσκεψη Μακρόν στο Λευκό Οίκο με επίδικο να μην περάσει ο νέος νόμος στις ΗΠΑ για τα βιομηχανικά προϊόντα και τις φοροαπαλλαγές, ο οποίος στην ουσία θα οδηγεί σε μαρασμό την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εδώ είμαστε στα πρόθυρα βιομηχανικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Θα υποκύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Με αυτά και με τα άλλα όμως, είμαστε πια με βάση αυτό το πεδίο σε ένα γεωπολιτικά εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, κύριε Λουκόπουλε. Και σε αυτό το περιβάλλον κάποιοι κινούνται και κάποιοι απλά κλείνουν σε κάθε πτώση το διεθνές δίκαιο. Και εδώ το ερώτημα είναι, και έρχομαι στα καθημάς. Οι εξελίξεις είναι προφανές ότι επηρεάζουν τη Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πώς μπορεί σήμερα κάποιος, με απλά λόγια, να αποκωδικοποιήσει και έτσι να πάμε και σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα, το γεγονός ότι η Τουρκία παίζει με όλους και με όλα, παίζει με όλους και με όλα, και δεν τρέχει κάστανο? Η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το θέμα είναι τι επενδύει η κάθε χώρα, ο κάθε κρατικός δρόν, και αυτό το οποίο δυστυχώς ξεχνάμε είναι ότι, το λέω δηλαδή με πολύ μεγάλη στεναχώρια, ξεχνάμε ότι οι διεθνείς σχέσεις διέπονται από μια έντονη κοινικότητα. Δηλαδή είναι τα συμφέροντα αυτά. Η Τουρκία έχει φροντίσει, εκτός από τις λεγόμενες διαπεριφερειακές πολιτικές και την περιφερειακή πολιτική ηγεμονία στην οποία έχει, να είναι ένας δρόν. Όσο επεκτείνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωφελείται. Όσο υπάρχει αυτή όσο παγιώνεται μάλλον η αλλαγή στην ευρωατλαντική αρχιτεκτονική ασφαλείας, η Τουρκία εποφελείται. Και όλα μαζί ασκεί μια πολιτική στη Συρία και βλέπετε ότι υπάρχουν μόνο θοπεύσεις. Δηλαδή, μεταφέρουμε τι είπε ο Κίρμπι, ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θέτει επαμφιβόλο την
τον πόλεμο κατά του ISIS, αλλά δεν λέει στην αρχή, και μιλάω, λυπάμαι που το λέω, για συστημικά μέσα και για διεθνολόγους, συναδέλφους, αναλυτές και το καθεξής. Δεν λέει στην αρχή ότι λέει, μάλλον στηρίζει τη θεωρία περί νόμιμης άνοιμης. Μάλιστα. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Άρα η Τουρκία όμως έχει αυτά τα μεγέθη τα οποία έχει. Πολύ καιρό η Τουρκία διεύρυνε και διεκδικούσε θέσεις σε αυτά που γίνονται. Και αυτή τη στιγμή καρπούνται αυτά τα οποία καρπούνται. Για μια ακόμη φορά δείχνει μόνο πόσο αλληλοεπηρεαζόμενο και αλληλοεξαρτώμενο είναι το κάθε επιμέρους γεωπολιτικό περιβάλλον ή το σύμπλοκο, όπως θα έλεγε και ο καθηγητής ο Μάζης. Ναι, αλλά κύριε Λουκόπουλε, κοιτάξτε, επειδή το είπατε και προηγουμένως, γιατί για παράδειγμα αυτό το πεδίο συνάντησης των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας να μην είναι η Ελλάδα, που έχει και ελληνοφόνους στην Ουκρανία, δεν κατάλαβα, και να είναι η Άγκυρα, η οποία δεν εφάρμοσε και τίποτα από τη συμμαχία στην οποία ανήκει από τη μια. Από την άλλη, βεβαίως, μια χαρά πουλούσε τα Bayraktar στους Ουκρανούς. Το λέω και για τους Αμερικανούς και για τους Ρώσους αυτό. Δεν είναι ένα θέμα λοιπόν πώς εσύ αποφασίζεις να τοποθετηθείς στην περιοχή σου. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη, κύριε Σαχίνη. Μην έχουμε τώρα, δεν το λέω για εσάς, το λέω για αυτό που υποστηρίζουμε. Η Ελλάδα έχει το μέγεθος το οποίο είναι εκεί και για τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο παγκόσμιος παίκτης αυτή τη στιγμή, μας αρέσει που μας αρέσει, έχει αυτό το ρόλο. Όχι κάτι παραπάνω, ούτε κάτι μεγαλύτερο. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση να κάνει κάτι περισσότερο, διότι τα κενά καλύπτονται. Και το κενό ήδη το είχε καλύψει από πριν η Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μισό λεπτό, να σας συντριγκάρω λίγο και έτσι να πάμε βεβαίως. Ναι. Τι εννοείται δεν έχει το μέγεθος? Έξω από τα στενά όλους τους διάβλους τους ελέγχει η Ελλάδα, εάν θέλει. Εάν ήθελε η Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη δεν θα ήταν βάση περάστε και αλέστε, έχω όρους. Το ίδιο και για τη Σούδα. Νομίζετε ότι αυτομάτως δεν θα ήταν αναγκαία για τους Αμερικανούς όπως είναι η Τουρκία? Από πού θα παίρνουν οι Αμερικανοί? Θα πηγαίναν στην Τουρκία που παίζει δίπορτο με τη Ρωσία? Η Τουρκία ναι, παίζει δίπορτο, διότι μπορεί και παίζει δίπορτο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, επειδή λεγόμαστε και γεωστρατηγικοί αναλυτές, δηλαδή πώς επηρεάζει η στρατηγική ή πώς επηρεάζει και η πολιτική, επηρεάζεται από τη γεωγραφία, αρκεί να δούμε μέσα πώς εισέρχεται σε αυτό εδώ το οποίο λέγεται νότιο-ανατολική Ευρώπη και συνδέεται με τη Μέση Ανατολή αλλά και τον Κάφκασο, για να καταλάβουμε, εγώ δεν θέλω να σας πω κάτι παραπάνω, καταλάβουμε αυτή την αξία που έχει στο λεγόμενο γεωπολιτικό χρηματιστήριο. Μπορεί η Ελλάδα να την αντιμετωπίσει? Βεβαίως μπορεί και να την αντιμετωπίσει. Αλλά δεν μπορούμε να τα αναιρέσουμε αυτά και να αμφιβάλλουμε για την αξία αυτών. Όταν αμφιβάλλουμε, μπορούμε εμείς να πάμε σε άλλους ατραπούς και δυστυχώς να μην είναι η σωστή. Αυτό θέλω να σας πω. Όχι σαφές. Ότι μειώνω τη χώρα μου. Όχι, δεν είπα εγώ κάτι. Δεν είπα κάτι τέτοιο και νομίζω ότι καταδείξατε μέσα από αυτή την ίντριγκα που σας έστεισα την γεωπολιτική ανάλυση, η οποία πρέπει να είναι ψυχρή και όχι συναισθηματική. Τα γεωστρατηγική είναι αυτό που θα θες να τοποθετείς τη χώρα. Η γεωπολιτική είναι ψυχρή ανάλυση, αρέσει ή δεν αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα? Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί μιλάει ο Λουκόπουλος και αύριο μιλάει ο Ιξ, άλλος Λουκόπουλος, και επειδή κάνει γεωπολιτική ανάλυση, δεν αρέσει. Μα τι να κάνουμε όμως, η γεωπολιτική είναι ψυχρή. Δεν είναι είμαι από εδώ ή από εκεί. Αυτό είναι γεωστρατηγική. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω σε αυτό, αυτό το λέμε και με καθηγητές, αναπόφευκτα υπάρχει η λεγόμενη εντός εισαγωγικών υποκειμενικότητα, δηλαδή από τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί το σκεπτικό και ο τρόπος τεκμηρίωσης σε κάθε έναν από εμάς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καθένας μας κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Σωστό. Αλλά αρκεί να τεκμηριώνει και να είναι κατανοητό αυτό που τεκμηριώνει. Κύριε Λουκόπουλε, στο λογότυπο σας στο Facebook έχετε ένα τρίπτυχο «Στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση και αποτροπή». Και επειδή τώρα είμαστε στην εποχή εξελίξεων, καταρχάς πώς βλέπετε να κινείται η Τουρκία? Το λέω αυτό στην περιοχή μας, έτσι. Το λέω αυτό γιατί χθες ένας κορυφαίος διπλωμάτης, πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Καραϊτίδης, ξεκινώντας την ομιλία μαζί μας, είπε: θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα πρέπει να ενεργοποιήσει πρωτίστως την κοινωνία και να αντιληφθεί η κοινωνία ότι δεν θα είναι ένα πρόβλεπτο συμβάν
οτιδήποτε συμβεί από εδώ και στο εξής με την Τουρκία. Ένα και δύο, μην περιμένουμε. Οι συμμαχίες καλές είναι. Εμείς είμαστε. Πολύ σωστά ο κύριος Πρέσβης τοποθετήθηκε και νομίζω καλύτερα και σαφέστερα δεν μπορούσε να το πει. Η Τουρκία χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και στον Κυπριακό Ελληνισμό. Αφήνω λίγο τον Κυπριακό Ελληνισμό και πιάνω λίγο εδώ το θέμα της Τουρκίας. Θα μπορούσα να σας πω ότι υπάρχει μια συνέχιση του Οθωμανικού περιβάλλοντος προς το Κεμαλικό, στο μετακεμαλικό πολιτικό σκηνικό και τώρα στο νεοοθωμανικό ή αν θέλετε ερντογανικό. Απλώστατα τώρα τα τελευταία χρόνια το εκφράζει διαφορετικά, εκμεταλλεύεται τις συνθήκες, εκμεταλλεύεται τη θέση της και ταυτόχρονα ασκεί μια ευρύτερη ηγεμονική πολιτική, είτε λέγεται Λιβύη, είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Κάφκασος. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Η Τουρκία θεωρεί αυτή τη στιγμή και έχει αναπτυχθεί στρατηγική κουλτούρα που σημαίνει ότι έχει εμποτιστεί με αυτή την ιδέα πολιτικός κόσμος. Εγώ δεν διαχωρίζω, ξέρετε, στο πολιτικό κατεστημένο μετακεμαλιστές, εθνικιστές ή ισλαμιστές του Ερντογάν. Είναι εμποτισμένη λοιπόν και η κοινωνία, πέρα από αυτά που λέει, ή ρώτησε κάποιος μεγάλος δημοσιογράφος, ναι, λέει, ενδιαφέρεται, λέει, τέτοια, για το αν τα νησιά είναι ελληνικά ή όχι, βεβαίως και ενδιαφέρεται. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται αυτός που είναι πάνω στα βουνά, με τον τρόπο που ενδιαφέρεται. Αλλά ο Ερντογάν, ο οποίος έχει φτιάξει μια δική του τάξη αστική, η οποία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό, έστω και αν υποφέρει οικονομικά τώρα, προχωράει. Που θέλω να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Τουρκία πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να αποκαταστήσει ένα γεωγραφικό και ιστορικό λάθος το οποίο έχει συμβεί στο Αιγαίο. Αρέσει ή δεν αρέσει. Όποιος διάλογος, επειδή μιλάμε γενικώς και αορίστως περί διαλόγου, όποιος διάλογος αναφέρεται, είτε οι ελληνικές αρχές, οι ελληνικές κυβερνήσεις, εμείς κακώς το αναφέρουμε έτσι γενικώς και αορίστως, αλλά πάση περιπτώσει παίζουμε το παιχνίδι της Άγκυρας. Η Άγκυρα θέλει μια απόλυτη συνθηκολόγηση. Δεν μιλάμε για τις ενεργειακές πηγές είτε του Αιγαίου που δεν ξέρω τι υπάρχει, δεν υπάρχει, ή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο που φαίνεται ότι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή θέλει μια πλήρη δορυφοροποίηση της Ελλάδος και φάνηκε στο εξής. Όπως το είπε εκεί, ξέρετε, με αυτό το ύφος, το ζωγραφιστό, το ωραίο, δεν κάθεται καλά το Γιουνανιστάν. Το είπε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αμφισβητούμε αυτά τα οποία θέλει να επιβάλλει, δεν κάθεται καλά. Οποιοδήποτε λοιπόν διάλογος της Τουρκίας αποβλέπει, εντός εισαγωγικών διάλογος, αλλά γιατί ασκεί εξαναγκαστική πολιτική για να μας φέρει εκεί, αποβλέπει στην πλήρη συνδικολόγηση. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα μια σοβαρή στρατιωτική εμπλοκή που μπορεί να καταλήξει και σε γενικευμένο στρατιωτική σύραξη. Πολύ σωστά εδώ θέτει ο κύριος Πρέσβης και οποιοδήποτε, το λέμε μαζί, το έχουμε ξαναπεί, έχει προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός για κάτι τέτοιο? Εάν προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός, είναι προετοιμασμένες οι ένοπλες δυνάμεις, που είναι το ένοπλο χέρι του αυτό. Δεν είναι κάτι αποκομμένο οι ένοπλες δυνάμεις και είναι εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι που θα αποτρέψει αυτή τη σύγκρουση. Και όχι το να λέμε συνέχεια κατ' ουσίαν, κάντε ό,τι θέλετε, εμείς δεν κάνουμε. Και επειδή μιλήσαμε και ακούσαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό που είπε δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα, δυστυχώς, μικρά-μικρά τετελεσμένα, μικρά-μικρά πολιτικά αποτελέσματα έχουν εμπεδωθεί και γι' αυτό από εκεί που προσπαθούσαμε να τα διαφυλάξουμε και 120 ναυτικά μίλια μακριά από το Καστελόριζο, φτάσαμε τώρα η κόκκινή μας γραμμή να είναι η κυριαρχία. Νομίζω ότι είστε σαφείς, αυτό μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης. Πείτε στον κύριο Λουκόπουλο ότι η Τουρκία η πολιτικά και στρατηγικά έχει ξεπεράσει το ταμπού του 25ου Μεσημβρίου. Για τον 23ο βάζει πλώρη. Ο 25ος Μεσημβρινός, ο οποίος είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τον υποδηλώνει πάντα, έτσι, και ακόμα όταν ακούτε καμιά φορά ένα κώδικα συμπεριφοράς, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είναι τεχνικά μέτρα αυτά, ακουμπούν
στο σκληρό πυρήνα των τουρκικών διεκδικήσεων, που είναι να διχοτομήσει το Αιγαίο στη μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι μόνο οι λεγόμενες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Όχι, δεν είναι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, θα έλεγα, από αυτό. Και είναι ο πλήρης έλεγχος της Ελλάδος. Καλλιεργώντας, λοιπόν, φοβικά σύνδρομα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και εμπνεόμενη από την λεγόμενη διστακτικότητα η οποία διέπει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αρέσει δεν αρέσει, ξαναλέω, είναι οι διεθνείς σχέσεις έχουν κοινικότητα. Το δε νόμισμα που περνάει είναι η συνολική ίσχυς, όχι μόνο η στρατιωτική, η συνολική ίσχυς των κρατικών ρόντων. Τα διάφορα εφιολογήματα και οι καθησυχαστικές ατάκες δεν επιφέρουν ή δεν προκαλούν αποτροπή. Κάτι άλλο προκαλεί αποτροπή. Κύριε Λουκόπουλε, προχθές υπήρξε αυτή η συνέντευξη στο Αχαμπέρ του Ιμπραήμ Καλίν, που είναι το alter ego, και εσείς το λέτε αυτό, του Ταγίπ Ερντογάν, και έτσι είναι. Και μάλιστα κάνετε και μία υποσημείωση ότι πριν μιλήσουν για την αξιοπιστία κάποιοι του Καλίν και στην Ελλάδα, καλό θα είναι να τον έχουν μελετήσει για χρόνια και να δουν κάθε πότε μιλάει και πώς μιλάει. Συμφωνώ, το συνυπογράφω αυτό. Το ερώτημά μου εδώ είναι το εξής. Στην Ελλάδα σταθήκαμε, και καλώς ως ένα σημείο, στις νέες προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα, που μας είπε λίγοτε πολύ ότι εμείς είμαστε οι γκρινιάριδες, εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα και έχουν το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Όμως ο Καλίν παρακάτω είπε και άλλα πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν τονίστηκαν. Ποια είναι αυτά? Ότι εδώ και 3 χρόνια σε επίπεδο υφυπουργών Τουρκία-Αίγυπτος έχουν συνομιλίες. Εγώ δεν λέω ότι θα περάσει το άλλο άκρο η Αίγυπτος, όμως κάτι δείχνει αυτό. Πάλι έρχομαι για τα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος και η Τουρκία αποφασίζουν ότι είναι προς όφελος των συμφερόντων τους να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προχωράει. Δεν ξέρω σε πόση φάση είπε, μίλησε και για κάποιες υπηρεσίες. Ναι, ναι, είπε για τον Φιντάν με τον αντίστοιχο της Αιγύπτου, ότι έχουν κάνει επαφές. Ο Φιντάν, λοιπόν, ο οποίος αναδεικτύεται σε έναν πόλο και καλυμμένης εξωτερικής πολιτικής, είναι, βέβαια, εντάξει, εμείς δεν είμαστε χώρα σαν την Τουρκία, αλλά από εκεί μέχρι το να έχουμε κάνει, φράθουμε τις ευκαιρίες να το πω, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφόρων ή οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών, ένα μαγαζί, αυτό είναι άλλο θέμα. Κλείνω την παρένθεση και πάμε στο εξής, ότι έχουν συνομιλήσει. Για ποια πράγματα συνομιλούν, από ό,τι ξέρουμε? Συνομιλούν για τη δραστηριότητα της μουσουλμανικής αδερφότητας, η οποία είναι υπαριθμόν ένας κίνδυνος του πολιτικού συστήματος της Αιγύπτου. Αυτό είναι ένα θέμα. Από την αρχή, από την ίδρυσή της μέχρι και τον Αλκτούπ που τον εξετέλεσε ο Νάσερ, μέχρι που φτάσανε και μέχρι σήμερα. Ακόμα και με την εποχή του Μόρση, έτσι, του εντός εισαγωγικών εκλεγμένου, γιατί η μουσουλμανική αδερφότητα ήταν ο μόνος συγκροτημένος μηχανισμός μετά την πτώση του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο. Λίγο πρέπει να τα δούμε αυτά. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο θέμα είναι η επιρροή πάλι της μουσουλμανικής αδερφότητας στη Λιβύη. Και εκεί φαίνεται ότι το συζητούν. Υπάρχει σύγκληση συμφερόντων? Ναι, υπάρχει σύγκληση συμφερόντων. Βέβαια, μέσα στην, ας το πούμε, και στην επικοινωνιακή του εκστρατεία, ο Καλίν είπε και το εξής, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ως ένα σημείο, και ανέφερε το East Med, έτσι, ως ένα σημείο έχει δίκιο. Η Αίγυπτος όμως θα προχωρήσει. Λίγο ή πολύ θα προχωρήσει. Η χειραψία για την οποία είναι. Έλα μωρέ, και τι έγινε? Έγινε μια χειραψία. Βεβαίως. Έχει όμως τον ιδιαίτερο συμβολισμό της αυτή η συμμαχία και δίνει. Τι δίνει? Το είπε και ο Καλίν, αλλά φαίνεται. Την κατεύθυνση σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνομιλούν μεταξύ τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να συγχαίρεται με το τι κάνουμε στην Ελλάδα. Ούτε μειώνει τη στρατηγική συνεργασία και όχι τη συμμαχία, όπως πολλοί θέλουν να την παρουσιάζουν, για να μας καθησυχάζουν. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι οι σύμμαχοι αξίζουν όσο αξίζεις εσύ για εκείνους.
Ας το κρατήσουμε αυτό. Ναι, θα σας πει κάποιος, μα είχαμε και τις τελευταίες συμφωνίες έρευνας διάσωσης FIR που εδώ προβλήθηκαν καθ' υπερβολή από κάποιους, για να το αποσαφηνίσουμε αυτό, ως μπλόκο του τουρκολιβικού μνημονίου. Λοιπόν, έρχομαι και σε αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Έρχεται λοιπόν η συμφωνία, η τελευταία που έγινε. Πρώτα απ' όλα ας πάμε την συμφωνία οριοθετήσεως που έχει γίνει το 21, 20. Έτσι. Ναι. Όχι, το, ναι, το 20. Ναι, ναι, το 20. Το 20 είχε γίνει. Το 20. Το 20. Η μερική, λοιπόν, τμηματική αυτή. Ναι. Όπως τη λέμε, τμηματική, η οποία ξέρουμε που φτάνει. Μέχρι τον 28, όχι παρακάτω. Έγινε αυτό, ναι, ναι, μέχρι εκεί. Για ποιο λόγο? Διότι δεν ήθελε να ερεθίσει εδώ εισαγωγικών περισσότερο την Τουρκία. Θέλει να του πει, οριοθέτησε εσύ από εκεί και πέρα και βλέπουμε εμείς μετά το τρίτο. Εύλογο ή όχι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όντως έχουμε μια σημαντική στρατηγική συνεργασία με την Αιγύπτο, την οποία δεν αμφισβητεί κανείς. Πρέπει να την τοποθετήσουμε όμως στις βάσεις τις σωστές που υπάρχουν. Κύριε Λουκόπουλε, για να μην σας. Ναι, για να μην σας. Να σας αφήσω. Αν θέλετε να φτάσω σε αυτό. Μισό λεπτό, για να το πείτε. Ναι. Αλλά να πω και κάτι. Αν το δούμε και από την πλευρά της Αιγύπτου, για ποιο λόγο ο Αιγύπτος να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Για παράδειγμα, για τις Ινούσες και για το Καστελόριζο. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό? Δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Κανείς άλλος δεν έχει λόγο που το να προστατεύσει τα συμφέροντα παρά μόνο η Ελλάδα. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό το επιχείρημα, το οποίο ακούστηκε με αμετροέπεια, μπορώ να το πω. Γιατί καλλιέργησε μια εικονική πραγματικότητα η οποία είναι επικίνδυνη. Γράψανε και κάποια μέσα ότι η συμφωνία για τον οριοθέτηση περιοχών που αφορά την έρευνα και διάσωση βάζει τα φόπλακα ή καρφιά στο φέρετρο του τουρκολιβικού μνημονίου. Μάλιστα. Πρόκειται περί επικής ανοησίας και δεν μαζεύω τα λόγια μου για αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή είναι μια συμφωνία όντως σημαντική, αλλά αφορά διοικητικές και λειτουργικές αρμοδιότητες, τις οποίες δεν παίρνουμε από μόνοι μας, εκχωρούνται από τον ΑΙΚΑΟ, από τον οργανισμό που είναι για την αεροπλοεία, και από τον IMO που είναι για την αυσιπλοεία. Δεν έχει καμία σχέση με κυριαρχικά δικαιώματα, όπως λέγεται. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Η Αίγυπτος δεν θεωρεί ότι έτσι βλάπτει την πορεία εξομάλυνσης, αλλά και οι ασκήσεις τις οποίες κάνει με την Ελλάδα, επειδή κάποιος φίλος μου είπε, μα κάναμε την αίθουσα. Χίλιες ασκήσεις και ελιμενισμούς να κάνει η Ελλάδα, βεβαίως και έχουμε τη συνεργασία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι το οποίο, το λέμε κιόλας, στρέφεται κατά τρίτου μέρους. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Κοιτάξτε, χαίρομαι που βάζετε μερικά πράγματα με απόλυτη σαφήνεια σε τάξη. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μία άλλη φιλολογία στην Ελλάδα. Με αυτό θα κλείσουμε. Είναι η συζήτηση, την έχετε ακούσει διαχρονικά, περί του δικαιώματός μας, του μονομερούς από το Διεθνές Δίκαιο και από το Δίκαιο της Θαλάσσης, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Στην Ελλάδα, βεβαίως, πρωτοφανώς, όπως έχουν πει όλοι οι ειδικοί, το έχουμε κάνει σαλαμάκι. Και μάλιστα με περιορισμούς. Και στο Ιόνιο το πήγαμε ως 12 με κάποιους περιορισμούς. Δεν το φτάσαμε στα Κύθυρα, δώσαμε δικαίωμα αλίας εντός των 6 ναυτικών μιλίων στην Ιταλία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και λέμε τώρα κάτω από την Κρήτη, ήρθε ο Καριώτης και λέει: γιατί λέτε Κρήτη, υπάρχει Κυγάβδος. Τα ερευνητικά ψάχνουν 22 μίλια πάνω από τη μέση γραμμή, δηλαδή περίπου σαν να μην έχουμε υπολογίσει τη Γάβδο. Θα σου το κάνω χειρότερο. Άντε και έγιναν 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, κύριε Λουκόπουλε. Και ανατολικός και δυτικός, αλλά κυρίως νοτίος της Κρήτης, με υπολογισμό και της Γάβδου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Τουρκία δεν θα πάει, αν υποθέσουμε ότι το αποδεχτεί, τρελό, αλλά εγώ για χάρη της οικονομίας της συζήτησης το λέω, δέχεται τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Δηλαδή στα 13 μπορεί να κάνει έρευνα μέσα στα κυριαρχικά σου δικαιώματα? Αυτό οι πολιτικοί θα μας το πούνε? Την ΑΟΣ την έχουν υπόψη τους? Όλοι οι πολιτικοί, που ο καθένας πετάει τον Μπομφόλιγα των 12 ναυτικών μιλίων νοτίους Κρήτης. Ωραία, η Τουρκία θα πάει στα 13. Το δεχόμαστε? Βεβαίως και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί μονομερός, αφού έχεις όμως τη δυνατότητα να το κάνεις, έχει γίνει αντικείμενο φιλολογικής περισσότερο
έκθεσης παρά οτιδήποτε άλλο. Πολύ σωστά είπατε, εμείς η μέση γραμμή, για να το πω, η άποψη μου είναι η μέση γραμμή την οποία εμείς θέλουμε. Αυτοδικαίως βέβαια υπάρχει, γι' αυτό αναφερόμαστε στην αφορολακροπίδα και εξ αρχής, αλλά και πάλι απαιτείται, κύριε Σαχίνη, οριοθέτηση. Αυτή είναι το ένα το κομμάτι. Δηλαδή δεν κατοχυρώνει. Εδώ έχουμε ένα άλλο. Ακούσαμε προχθές κάποιον κύριο διεθνολόγο, ο οποίος είπε, μα τι θέλει η Λιβύη, δεν μπορεί να απαιτήσει η Λιβύη, διότι δεν έχει καταθέσει συντεταγμένες εξωτερικών ορίων αυτό που θεωρεί η Λιβύη δική της υφαλοκρηπίδα. Και δεν ρωτάει ο συνάδελφός σας, τον διεθνολόγο, γιατί η Ελλάδα έχει καταθέσει. Έλατε. Αυτό θέλω να σας πω. Άρα λοιπόν, το ένα το κομμάτι, ή αυτό το οποίο έχει πει έτσι και λίγο αβασάνιστα ο κύριος Τσίπρας που πρότεινε, και μάλιστα προσέξτε τι λέω, δεν λέω για το Αιγαίο 12 μίλια, το τόνισε πολύ έτσι δυνατά για να μην έτσι ερεθίσει. Υπάρξει παρανόηση. Ναι. Όχι για το Αιγαίο, για την Κρήτη άμεση επέκταση. Δεν θέλω τώρα να πω αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση ή δεν μασάω τα λόγια μου, ούτε όταν νομίζω ότι πρέπει να επικριθεί η κυβέρνηση προς Θεού. Αλλά αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται των εντυπώσεων με τα εφιολογήματα δεξιά και αριστερά πρέπει να σταματήσει. Ή θέλουμε ή δεν θέλουμε. Αυτό ήδη όσο περνάει ο καιρός το συζητάμε χωρίς να κάνουμε κάτι. Εγώ δεν είμαι παρεμπιπτόντος από αυτούς που λένε επέκταση των χωρικών υδάτων παντού τώρα. Να το ξεκαθαρίσω. Αυτό θα γίνει εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον ο ελληνικός λαός και αυτοί οι οποίοι είναι, ξέρουν ότι πρέπει να έχουμε έτοιμες 10 κινήσεις μπροστά. Το έχουμε, αυτό ας το αφήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η κουβέντα η οποία γίνεται εξασθενίζει την οποιαδήποτε θέση έχουμε εμείς. Εν κατακλείδη, κύριε Λουκόπουλε, τι πρέπει να έχει καθαρό ο Έλληνας πολίτης στις μέρες μας? Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί είναι να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Εάν δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, το πιθανότερο είναι να βρεθούμε εκεί που δεν θέλουμε. Πρώτον. Δεύτερον, κανένας ούριος άνεμος ή καμία δηλαδή διεθνοπολιτική συγκυρία δεν θα μας ευνοήσει όντως αν εμείς δεν έχουμε καθαρό στρατηγικό στόχο. Ποιος θα είναι αυτός ο στρατηγικός στόχος? Είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι σημαντικό αυτό? Βεβαίως και είναι σημαντικό. Μπορούμε να το κάνουμε? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ αν μπορούμε ή όχι, διότι είναι δύο, απόρρια δύο παράγοντα. Είναι της πολιτικής θέλησης και δεύτερον της θέλησης του ελληνικού λαού να κατοχυρώσει αυτά τα δικαιώματα για τις επόμενες γενιές. Έστω και αν οι επόμενες γενιές λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα είναι σε αριθμό πολύ μικρότερο από αυτούς που ζούμε τώρα. Παρεμπιπτόντως, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το δημογραφικό. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία. Και το κυριότερο που θέλω να σας πω είναι ότι στις διεθνείς σχέσεις, αυτό σας το έχω ξαναπεί, μου το έχει πει Ρώσος πρέσβης, ο οποίος μετά έγινε υφυπουργός εξωτερικών, τον οποίο συνόδευα κάποια στιγμή ως συνοδός του. Ποτέ δεν χαρίζουμε κάτι στις διεθνείς σχέσεις όταν μπορούμε αυτό να το πουλήσουμε. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση εξαντλητική σήμερα, αλλά είχε το ενδιαφέρον της. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε, να είστε καλά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μου κάνατε. Εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης.